Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και φέτος το ανοιχτό σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές Γλυκείου από το φροντιστήριο Αποκαμισάς στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Στο σεμινάριο δόθηκε η ευκαιρία σε μαθητές της πρώτης Γλυκείου να περάσουν δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Horizon. Ο Μανώλης Μαυράκης παρουσίασε στην εισήγησή του ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τη νέα κατανομή σχολών στο μηχανογραφικό δελτίο, ενώ παράλληλα συζητήθηκαν οι επαγγελματικές επιλογές σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής και την αγορά εργασίας. Μεγάλη ανταπόκριση από μαθητές Γλυκείου και γονείς είχε το σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού από τα φροντιστήρια Αποκαμισάς Ηρακλείου. Είναι περίπου το μισό μηχανογραφικό, είναι πάνω από 230 τμήματα αυτή τη στιγμή μιλάμε. Ο Διευθυντής των Φροντιστηρίων και Φιλόλογος Μανώλης Μαυράκης αναφέρθηκε στο νέο σύστημα εισαγωγής στις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στη νέα κατανομή των σχολών, στο μηχανογραφικό δελτίο και στα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι. Αυτή την περίοδο που οι υποψήφοι θα δηλώσουν τα μαθήματα που θα δώσουν εξετάσεις, επίσης είναι πολύ σημαντικό να επιμείνει στο ότι πρέπει να δηλώσουν 5 και όχι 4 μαθήματα. Να μιλήσει επίσης για την ανάγκη του ειδικού μαθήματος, να μιλήσει για την ανάγκη των Αγγλικών. Στο σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού συζητήθηκε εκτενώς το νέο εξεταστικό σύστημα, οι ευκαιρίες που προσφέρει αλλά και οι παγίδες που επιφυλάσσει. Με τον κύριο Μαυράκη να δίνει σημαντικές πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές για τη σωστή επιλογή προσανατολισμού και επιστημονικών πεδίων. Η προσπάθειά μας αυτή την περίοδο είναι γιατί υπάρχουν αλλαγές στο φετινό μηχανογραφικό. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στο πώς μοιράζονται οι σχολές στα επιστημονικά πεδία. Θεωρώ ότι δίδονται καινούργιες ευκαιρίες, καινούργιες δυνατότητες. Είναι πολύ βασικό να ξέρεις τι θα δηλώσει το μηχανογραφικό σου, εφόσον θα σου καθορίσει το μέλλον σου. Και καλώς έχω των πραγμάτων, με την επιλογή που έχεις, αν βγάλεις τα κατάλληλα μόρια, θα περάσεις εκεί που έχεις δηλώσει ως πρώτη σχολή. Και εγώ θέλω να περάσω νομική, στη Θεσσαλονίκη κατά προτίμηση. Μετά σκέφτομαι για διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών. Με το σωστό διάβασμα και το σωστό προγραμματισμό θα τα καταφέρω, είμαι αισιόδοξη. Οι γονείς μου με στηρίζουν και μου λένε να επιλέξω αυτό που εγώ επιθυμώ, με καθαρά προσωπικά κριτήρια. Επίσης πιστεύω ότι, εντάξει, η ψυχολογία μάλλον είναι αυτό που θα βάλω πρώτο, είναι αυτό που μου αρέσει εδώ και πολύ καιρό. Παράλληλα, προτάθηκαν έξυπνες επιλογές καριέρας σε τομείς με προοπτικές για τα επόμενα χρόνια, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε σχέση με τις επαγγελματικές επιλογές σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής, την αγορά εργασίας, αλλά κυρίως τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε υποψήφιου. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για επαγγελματικά δικαιώματα. Οι σχολές στο μηχανογραφικό είναι εκατοντάδες. Οι διαφοροποιήσεις είναι πάρα πολύ σοβαρές. Ακόμα και τμήματα που το όνομά τους μοιάζει έχουν πολύ σοβαρές διαφορές στο πρόγραμμα σπουδών, στα δικαιώματα που διασφαλίζουν, στις κατευθύνσεις που δίνουν. Το σεμινάριο υποστηρίχθηκε από το Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ομίλου Φροντιστηρίων Αποκαμισάς Ελλάδας και από εταιρεία συμβούλων σταδιοδρόμιας Orientum. Και από εκεί και πέρα και άλλες προτάσεις, όπως για παράδειγμα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, χωρίς εξετάσεις, με ένα δεύτερο μηχανογραφικό που ανοίγει άλλες ευκαιρίες, που δίνει άλλες προοπτικές. Τα φροντιστήρια Αποκαμισάς ανανέωσαν το ραντεβού τους με το κοινό του Ηρακλείου για τις 8 Απριλίου στο ξενοδοχείο Αστόρια, όπου θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη μεγάλη ανοιχτή μερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού με τον τίτλο «Οι μέρες καριέρας».